Πάμε όλα αυτά τα ωραία που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία σας, κύριε Κίρτσο, να τα δούμε μαζί σας. Κοιτάξτε, κάθε φορά, ας πούμε, το ραντεβού τώρα... Γεια σας από το Στρασβούργο, καταρχήν. Γεια σας από την Ελλάδα. Μην νομίζετε ότι από σήμερα ο καιρός τουλάχιστον είναι πολύ διαφορετικός. Δεν σας υποδεχόμαστε από ηλιόλουστες περιοχές. Είμαστε λίγο πριν ξεσπάσουν οι βροχές και οι καταιγίδες από απόψε και σε εμάς. Βροχούλες και νεράκι χρειαζόμαστε, αλλά βέβαια δεν θέλουμε καταστροφές. Το θέμα είναι ότι οι πρώτες αστραπές έπεσαν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω βεβαίως ότι το ραντεβού με τον κύριο Κίρτσο είναι από μέρες κλεισμένο για να μιλήσουμε και για το βιβλίο του και για την Ευρώπη και Ελληνογαλλική Συμφωνία, αλλά τώρα πρέπει να πάμε σε αυτά που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες. Δεν είναι ούτε 24ωρου γεγονότα. Πολλοί λοιπόν βλέπουν όχι απλώς μια διαγραφή ενός βουλευτή σας που παραμένει ανεξάρτητος εφ' εξής, αλλά κάτι μεγαλύτερο. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν μ' αρέσει να ακούω κάποιους να συμπεριφέρονται ως αρχηγοί και δεν το κάνω κι εγώ. Με ευθείες βολές κατά του κυρίου Δένδια. Έσπευσε πριν από λίγες ώρες, κάνα δύο ώρες, να βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Δένδιας, γιατί βλέπει αυτό να λέγεται, του θυμίζουν τι είχε κάνει με τον Τσαβούσογλου όταν του είχε βάλει όρια το Μέγαρο Μαξίμου, στο ότι αυτή είναι η συνεννόηση που είχες κάνει με τον Πρωθυπουργό, δεν ήταν μια δική σου νίκη. Είπε προσφάτως, υπέγραψα παρουσία του Πρωθυπουργού τη συμφωνία, κάτι που δεν ακούστηκε ούτε καν ευγενικό στα αυτιά του Μαξίμου και πάει λέγοντας. Έχετε έναν διαφορετικό βηματισμό από δελφίνου στη Νέα Δημοκρατία. Τι συμβαίνει? Δεν νομίζω ότι συμβαίνει τίποτα. Βέβαια, ελάτε τώρα, μην μου το χαλάτε. Δημοσιογράφος είστε, κύριε Κίρτσο. Μπορεί να είστε χρόνια τώρα ευρωβουλευτής, αλλά και εσείς τα ίδια στοιχεία θα παρατηρούσατε στα συνθετικά αυτής της ιστορίας. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι ο Μπογδάνος ξέφυγε από το πλαίσιο, τέλος πάντων ένα δημοκρατικό πλαίσιο ή ένα νέο δημοκρατικό πλαίσιο. Αυτά που έλεγε, ο τρόπος μάλλον που τα έλεγε, ήταν τόσο επιθετικός, ένας ξεπερασμένος αντικομουνισμός. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε μια εικόνα ενός κόμματος επιθετικού που σκέφτεται με όρους εμφυλίου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επομένως, νομίζω καλά έκανε ο Μητσοτάκης και έστειλε το μήνυμα. Τώρα, πήρε την πρωτοβουλία ο Δένδιας. Όντως, την πήρε την πρωτοβουλία ο Δένδιας. Ο Δένδιας θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ικανός τέλεχος, αλλά δεν έχω αντιληφθεί ότι ο Δένδιας είναι ανταγωνιστής του Μητσοτάκη, γιατί κατά την άποψή μου, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, εξουσία, εκλογική επιτυχία και προοπτική εξουσίας, ο Μητσοτάκης είναι πανίσχυρος. Αυτή είναι. Θα έπρεπε, όπως λέει η πλευρά Μπογδάνου, πριν καταχαιριάσει τον Μπογδάνο, για τα όσα ακραία είπε, είμαι μαζί σας σε αυτό, να διευκρινίσει ότι ούτε Ρουφιάνος ούτε Χρυσαυγίτης είναι ο κύριος Μπογδάνος, όπως τον είχε αποκαλέσει νωρίτερα ο κύριος Παφίλης. Το παράπονο του κυρίου Μπογδάνου είναι αυτό. Εντάξει, το παράπονο του κυρίου Μπογδάνου, κοιτάξτε. Ο Μπογδάνος δεν δικαιούται να έχει παράπονο, διότι στην προεκλογική εκστρατεία τον θυμάμαι, είναι εξαιρετικά δυναμικός, είναι νέος, αλλά πρέπει να ελέγχει, ξέρω εγώ, το δυναμισμό του ή και το... Λέω για αυτό, κοιτάξτε, επειδή όλοι επικεντρώνουμε και καλά κάνουμε ότι είναι διαφορετικό να είσαι σε μια συνέντευξη, να είσαι στο πεζοδρόμιο να μιλάς με τους πολιτικούς σου φίλους και είναι διαφορετικό όλα αυτά να τα εκπέμπεις από το βήμα της Βουλής. Επειδή και η άλλη πλευρά το επετέθη από το κοινοβούλιο, δεν το επετέθη στο καφενείο της Βουλής. Εντάξει, προφανώς δεν υιοθετούμε ύβρις κατά του Μπογδάνου, αλλά υπάρχει, εγώ τώρα είμαι ευρωβουλευτής που είναι διαφορετικός ο ρόλος μας, δηλαδή δεν έχουμε το σκληρό ανταγωνισμό, τον έχουμε κάθε 5 χρόνια μάλλον, δεν έχουμε το σκληρό ανταγωνισμό στην εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή, ο Μπογδάνος, έτσι όπως τον παρατηρώ εγώ δημοσιογραφικά, όπως λέτε, έχει φτιάξει ένα δικό του προφίλ, το οποίο τον διευκολύνει εκλογικά. Δηλαδή να παίρνει σταυρούς και να σε μια πολύ ανταγωνιστική περιφέρεια, την πρώτη Αθηνών. Από εκεί και πέρα όμως, δεν τηρεί κάποιους κανόνες ασφαλείας, θα σε έλεγα, ή δεν μένει σε ένα πλαίσιο. Γιατί εντάξει, καλά κάνει και προσπαθεί να ξεχωρίσει με τη δική του πολιτική ταυτότητα, αλλά δεν μπορεί αυτό να το κάνει με έναν τρόπο που να χαλάει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως. Αυτό έπρεπε να προσέξει. Για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε. Ναι. Είναι σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
Θα επιστρέψει ο Μπογδάνος αν ζητήσει συγγνώμη, τον ρωτούν. Απαντά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν μ' αρέσει ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος να υποδύεται τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Το πιάνουν οι έμπειροι συνάδελφοι και τον ρωτούν αν θέλει κάτι να πει γι' αυτό. Και λέει απολύτως τίποτα αυτό που είπα. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε άλλον. Ναι. Εντάξει. Προφανώς δεν έχουμε άλλον και δεν ψάχνουμε και για άλλον. Δεν ψάχνετε, λέτε. Εντάξει. Όχι, λοιπόν. Προφανώς, κοιτάξτε, επειδή έχω κάνει. Πάντως με το Μητσοτάκη θα πάτε στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Αυτό είναι βέβαιο. Το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός και ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική, δεν είναι δηλαδή μιας χρήσης. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί λοιπόν, είναι νέος, δυναμικός και επιτυχημένος. Ελάτε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Αύριο έρχεται προσκύρωση η περίφημη συμφωνία. Είναι περίφημη η συμφωνία. Είδα δηλώσεις σας τις προηγούμενες μέρες να λέτε ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία για την δική μας πλευρά. Και ότι ανοίγει και άλλες προοπτικές για την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Έτσι δηλαδή θα μπορούσε να είναι η βάση για να μιλούμε για Ευρωστρατό και πάει λέγοντας, θα μου πείτε τι συζητιέται σε Στρασβούργο και Βρυξέλλες, ναι, από εκεί και εδώ. Λοιπόν, είναι, γιατί είναι καλή. Πρώτον, η Γαλλία είναι μια χώρα που μας έχει στηρίξει το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και της επιθετικότητας της Τουρκίας. Και αυτό έχει τη σημασία της. Το δεύτερο είναι ότι η Γαλλία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η μόνη. Το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 με τη δυνατότητα και τη θέληση να προβάλλει στρατιωτική ισχύ. Οι άλλοι ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν. Η Γερμανία, για παράδειγμα, θα μπορούσε, αλλά δεν θέλει. Το τρίτο είναι ότι τα οπλικά συστήματα της Γαλλίας θεωρούνται πολύ εξελιγμένα, είναι δοκιμασμένα και έχουμε και μια παράδοση στρατιωτικής συνεργασίας, αμυντικής. Επομένως, είμαστε σε καλά χέρια, η επένδυσή μας θα πιάσει τόπο. Και το τέταρτο είναι ότι έκανε μια υπέρβαση η Γαλλία, δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο να μας δίνει κάποιες εγγυήσεις, το οποίο δεν είναι συνηθισμένο, δηλαδή δεν είναι μια απλή προμήθεια οπλικών συστημάτων, είναι και ένα σύμφωνο άμυνας και αλληλοβοήθειας, το οποίο εμείς το χρειαζόμαστε προφανώς πολύ περισσότερο από τη Γαλλία. Οι αντιπολιτεύσεις βλέπουν ελληνικά στρατεύματα να πολεμούν στην υποσαχάρη Αφρική. Εντάξει. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά προτού πάθουμε έτσι μια κρίση φοβίας ότι θα πάμε στην υποσαχάρια Αφρική, πιθανότατα προτού πάμε εμείς θα έχουν φύγει οι Γάλλοι, διότι ήδη ο Μακρόν μείωσε τα στρατεύματα από 5.000 στις 3.500 και κάνει μια αναδιάταξη περισσότερο αμυντική θα έλεγα. Υπάρχει το θέμα της τρομοκρατίας της Ισλαμικής στην υποσαχάρια Αττική, αλλά δεν είμαστε εμείς οι οποίοι πρόκειται να το λύσουμε. Το θέμα είναι εάν μας ενδιαφέρει κάποιος ισχυρός να εγγυηθεί ότι αν δεχτούμε επίθεση μεγάλης κλίμακας, όχι επεισόδιο, επίθεση από την Τουρκία, θα σταθεί στο πλευρό μας. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε και το φαίνεται να το έχουμε, γιατί φαίνεται, γιατί σε τελική ανάλυση οι συμφωνίες δεσμεύουν και δεν δεσμεύουν. Δηλαδή όλα εξαρτώνται από τη στιγμή, από το σχετισμό δυνάμεων, από τους χειρισμούς που θα γίνουν. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Στα αρνητικά της συμφωνίας βέβαια είναι ότι κοστίζει 5 δισεκατομμύρια, είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα και κάνουμε μια νέα προσπάθεια για την άμυνα, η οποία έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Θα τα πληρώσουμε όλα αυτά. Μέχρι εκεί. Άρα πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να κάνει μια κριτική και να ψηφίσει. Τώρα, αν τελικά κάνει κριτική και δεν ψηφίσει, νομίζω θα βγει ζημιωμένος, γιατί η κοινή γνώμη είναι με το πλευρό της κυβέρνησης, αντιλαμβάνεται δηλαδή την ανάγκη. Μια και αναφέρεστε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Σλοβενία που βρίσκεται και εκείνος, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, των Σκοπίων, έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα ο Μητσοτάκης. Δηλαδή πηγαίνει σε αυτή τη σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σλοβενία και λέει ναι βεβαίως εμείς θέλουμε για να μην έχουμε στην περιοχή μας προβλήματα να ενταχθούν. Αλλά από την άλλη δεν κυρώνει γιατί φοβάται περιπτώσεις Μπογδάνων, είπε πριν από λίγο από τη Σλοβενία ο κύριος Τσίπρας. Γιατί δεν κυρώνει η κυβέρνηση τη συμφωνία? Δύο χρόνια πέρασαν. Καταρχήν νομίζω ότι είναι συνεπής ο Μητσοτάκης, γιατί όταν ήταν στην αντιπολίτευση παρακολουθούσα τις επισκέψεις που έκανε σαν ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
Και θυμάμαι ότι έλεγε τότε ότι διαφωνεί με τη συμφωνία. Το είχε πει στο Μόναχο, ήταν εκεί η Μέρκελ εκεί, στη σκέψη που είχαν γίνει και ήμουν παρόν. Αλλά βέβαια λέει, αν το περάσει ο Τσίπρας, η υπογραφή δεσμεύει και τις επόμενες κυβερνήσεις, γι' αυτό του ζητάμε να μην το περάσει, αλλά αν το περάσει δεν πρόκειται να αμφισβητήσουμε την κρατική συνέχεια. Αυτό είχε πει και αυτό κάνει. Είναι απόλυτα συνεπής σε αυτό που είχε πει και σε αυτό που κάνει. Τώρα εμείς τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστούν τα όσα έχουμε συμφωνήσει από τους γειτονές μας και δεν κυρώνουμε τη συμφωνία, ή πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος διαρροών από το κυβερνητικό μπλοκ? Δεν αποκλείω να υπάρξουν 2-3 διαρροές. Από αυτά που γνωρίζω, που βέβαια δεν είμαι και 100% βέβαιος ότι αυτά που ακούγονται ισχύουν κιόλας, συμβαίνει αυτό στην πολιτική. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι πλέον έχει το θέμα των Σκοπιών έχει φύγει από την Ελλάδα. Το έχει αναλάβει η Βουλγαρία. Έχει θέσει βέβαια η Βουλγαρία. Ναι. Επομένως, τώρα εμείς καθόμαστε και συζητάμε, και αυτές οι συζητήσεις είναι έτσι εικονικές. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να είναι πολύ βολικό τη στιγμή που συζητούμε για την κυβέρνηση. Ήταν βολικό το ότι τα κάστανα από τη φωτιά τα έβγαλε μια άλλη κυβέρνηση. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή αν θα άντεχε τις πιέσεις που είχαμε και από τον Αμερικανικό παράγοντα και από την υπόλοιπη Ευρώπη, μια κυβέρνηση Μητσοτάκη στη Συμφωνία των Σκοπίων. Κάποιος μπορεί να πει θεωρητικά ότι εμείς θα την κάναμε καλύτερη και πάει λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει την έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να κυρωθεί από αυτή την κυβέρνηση η συμφωνία για να τρέξει με επίσημο τρόπο? Νομίζω ότι θα κυρωθεί η συμφωνία. Οπότε ακριβώς θα το επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Αλλά θα κυρωθεί η συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να μπουν τα Σκόπια ή η Βόρεια Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Τι αφορά το νέο σας βιβλίο? Ναι, το νέο μου βιβλίο έχει τίτλο «Κάτω από τον πύχη» και εξετάζει δύο θέματα. Είναι 600 σελίδες, αλλά διαβάζεται σχετικά εύκολα γιατί είναι δημοσιογραφικό και είναι χωρισμένο σε ενότητες σχετικά αυτοτελείς. Το πρώτο θέμα που εξετάζει είναι γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταγωνιστεί τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Για 100 διαφορετικούς λόγους βέβαια, αλλά όπως είδαμε ότι στο Αφγανιστάν φύγανε οι Αμερικάνοι και τρέχανε οι Ευρωπαίοι να φύγουν και αυτοί χωρίς να ξέρουν πώς. Όπως είδαμε ότι στο θέμα των υποβρυχίων της Αυστραλίας φύγανε μπροστά οι Αμερικάνοι με τους Βρετανούς αδειάζοντας τους Γάλλους και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζω όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή έχω κεφάλαιο για τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς πώς λειτουργούν, έχω κεφάλαιο για τις πολιτικές δυνάμεις σε κάθε χώρα ξεχωριστά, από αυτές μετράνε πολύ, και για τις πολιτικές ομάδες. Έχω κεφάλαιο για τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπερδυνάμεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, τα ψηφιακά. Έχω κεφάλαιο για το COVID-19, η κρίση και τι συνεπάγεται για τη διεθνή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά στην αντιμετώπιση. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Κίνα ενίσχυσε τη διεθνή της θέση. Έχω κεφάλαιο ειδικό, όχι κεφάλαιο, ενότητα, με τίτλο «Η ανάρμοστη σχέση», και εξηγώ γιατί χαρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Γερμανία στη Τουρκία. Έχω κεφάλαιο για την... Να κάνουμε μια πολύ μικρή παύση εδώ, παρότι είμαστε και πιεσμένοι από τον χρόνο. Αυτό θα αλλάξει από τη στιγμή που αποστρατεύεται η Μέρκελ, ή είναι τα συμφέροντα της Γερμανίας και δεν ήταν μια πετριά της Μέρκελ που το επαγόρευε αυτό? Δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά θα υπάρξουν κάπως διαφορετικοί τόνοι. Δηλαδή τα συμφέροντα της Γερμανίας είναι σταθερά με την Τουρκία. Δεν θα είναι τόσο φανατική ή ενοχλητική για μας η υποστήριξη, λέτε? Όχι, θα ανεβάσουν τους τόνους οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι, αν είναι τελικά στον κυβερνητικό συνασπισμό, σε ό,τι αφορά την καταπάτηση των ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Ωραία. Και στο θέμα των Κούρδων. Όχι όμως τόσο σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Για συνεχίστε. Και έχω και το δεύτερο σκέλος του βιβλίου. Είναι γιατί 40 χρόνια τώρα που είμαστε μέλος της ΕΟΚ, πέφτουμε στην εσωτερική οικονομική κατάταξη της ΕΟΚ μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μπήκαμε εκεί μέσα για να απογειωθούμε και με δική μας βασικά ευθύνη, γιατί δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα. Ενώ άλλοι απογειώθηκαν, για παράδειγμα θυμάμαι ότι η Ιρλανδία όταν μπήκαμε εμείς ήταν πιο φτωχή από εμάς, και η Πορτογαλία και η Ισπανία που μπήκαν αμέσως μετά, και ήμουν και στη διαπραγματευτική ομάδα τότε του Υπουργείου Εξωτερικών,
είχαν ανάλογα προβλήματα με εμάς. Όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ μπροστά από εμάς σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής δυναμικής. Και είναι 40 χρόνια τώρα που χάνουμε το ουσιαστικό, γιατί μπήκαμε σε ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, ο επίσημος λόγος είναι ότι μπήκαμε και ανθίσαμε και θριαμβεύσαμε κτλ. Εξηγώ ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος σκληρού ανταγωνισμού που δεν σε καταστρέφει, όπως πίστευε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει μια συνωμοσία να μας καταστρέψουν, αλλά και δεν σου λύνει τα προβλήματα αν δεν τα λύνεις μόνος σου, όπως ενδεχομένως πιστεύουν πολλοί φιλοευρωπαίοι. Και εγώ φιλοευρωπαίος είμαι, αλλά έχω γίνει πιο ρεαλιστής στη δεύτερη πενταετή θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, όλα αυτά, λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο του Γιώργου Κίρτσου, «Κάτω από τον πύχη», με την Ελλάδα να την κυκλώνουν τα αστέρια όπως είναι στη σημαία της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πού το βρίσκουμε παντού. Τώρα είναι μεγάλο είναι θέμα. Θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα. Έχω αρχίσει τώρα μια διαπραγμάτευση βιβλιοπωλείο-βιβλιοπωλείο και έμπορο-χονδρέμπορο-χονδρέμπορο. Είναι για το δίκτυο διανομής που είναι πάντα το πρόβλημα για τις εκδόσεις. Έτσι. Να, είναι φοβερές οι δυσκολίες. Εγώ το ήξερα για τις εφημερίδες, γι' αυτό είχα βγάλει free press, δηλαδή δωρεάν διανεμόμενες εφημερίδες, γιατί πίστευα ότι το περίπτερο είχε φτάσει στα όρια του. Τώρα που είμαι συγγραφέας, διαπιστώνω ότι ανάλογα προβλήματα. Έχει και το βιβλίο. Αλλά πιστεύω ότι λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα είναι στην ελλαδική διανομή και θα δούμε τι ψάρια πια. Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κύριε Κίρτσο.